υποκατοχή και ανατριχιάσαμε. Ο νόμος μας πήγε στη γερμανική κατοχή και στους γείτονές μας που επιβουλεύονται μια ζωή τα σύνορά μας και στους φίλους μας τους Αμερικάνους που επωφθαλμιούν τον ρηκτό πλούτο της χώρας μας. Και μέσα στο ανατριχιασμά μας αναζητήσαμε οργισμένοι τους πραγματικούς αίτιους αυτής της χρεοκοπίας και τους εντοπίσαμε αλίμονο στο κοινοβούλιο και ζητήσαμε την κεφαλή τους επιπίνετη. Και αυτοί οι άθλοι, χωρίς περίσκεψη και χωρίς εδώ, απάντησαν στην οργή μας διαστόματος αξιωματούχου του κοινοβουλίου πως είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και εφησυχασμένοι οι άθλοι και κολλημένοι στις καρέκλες τους λόγω της γενναίας μισθοδοσίας τους και των άλλων θεμητών και αθέμητων πλεονεκτημάτων, συνεχίζουν να νομοθετούν ό,τι τους υπαγορεύει η ξένη τρόικα και να απεργάζονται των κοινοβουλευτικών τους έργων. Όμως, αγαπητοί φίλοι και φίλες, η χώρα μας στη μακραίωνη ιστορία της γνώρισε αμέτρητες κρίσεις, αφήνοντας πίσω τους πολλά δεινά, αλλά και μαζί πολύτιμες υποθήκες των ποιητών και των σοφών μας. Ας θυμηθούμε τι έλεγε ο σοφός νομοθέτης Σόλων τον 6ο π.Χ. αιώνα σε μια παρόμοια κρίση. Μα οι ίδιοι οι πολίτες πάνε να καταστρέψουν ανώσια τη μεγάλη πόλη, υπακούοντας το κέρδος, αλλά και των πολιτικών μας ηγετών η άδικη σκέψη που οθεί την πόλη σε συμφορές η τόση αναζωνία τους, γιατί δεν ξέρουν την απληστία τους να συγκρατούν, ούτε σεμνά τις απολαύσεις της ζωής τους να ποικίλουν. Φαίνεται πως η εξουσία, η κάθε είδους εξουσία, μεταμορφώνει τους ανθρώπους όπως η ομιλική Κύπρο. Και ας έρθουμε πιο κοντά στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, που στην νουβέλα του «Η χαλασσοχώρη» δες γράφει. Η ηθική δεν είναι επάγγελμα, και ως της ως επάγγελμα θέλει να την μετέλθει, πλανάται ικτρός και γίνεται γελίος. Ως της πράγματι φιλοσοφή και αληθώς πονεί τον τόπο του και έχει την ηθική, όχι στην άκρα της γλώσσης ή στην ακοκίνη της γραφίδους, αλλά εις τα ενδόμηχα αυτά της ψυχής, βλέπει πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να πολιτευτεί και άμον απέχεστε. Ας ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από το ποίημα του Καβάφη «Εν μεγάλη ελληνική αποικία 200 π.Χ.» όπου προφητεύει την έλευση του Δέλτα Νητάφη. Ότι τα πράγματα δεν δένουν κατευχήν στην αποικία, δε μένει η ελαχίστη αμφιβολία. Και μόνο που αποσούν τραβούμε μπρος, ίσως, καθώς νομίζουν που κολλήγει, να έφθασε ο καιρός να φέρουμε πολιτικό αναμορφωτή. Έτσι, οι εισαγόμενοι πολιτικοί και οικονομικοί αναμορφωτές, κάποιοι τους αποκαλούν οικονομικούς δολοφόνους, ενέσκυψαν μέρα μεσημέρι στη χώρα μας και μας έπιασαν στον αποχαυνοτικό καταναλωτισμό μας της χρεωμένης ευημερίας μας. Αλλά ουδέν κακό να μην διασκαλούν κακού. Ουδέν κακόν καλόν να μην διασκαλούν. Μακάρι τούτη η κρίση, εκτός από τα δεινά, να αφήσει στο περασμά της και κάτι πιο πραγματιστικό, πιο ουσιαστικό και άμεσο, που το έχουμε απόλυτη ανάγκη, για να προχωρήσουμε στους χρόνους που έρχονται. Την έφεση για δουλειά.